Κακό μπάλωμα είναι. Αλλά είναι κακό μπάλωμα όμως. Για γέλια και για κλάματα, η ασφαλτόστρωση στην οδό Κανακάρη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, σε ένα σημείο υπήρχε σκαλωσιά και έτσι εκείνο το σημείο δεν ασφαλτοστρώθηκε. Στο συγκεκριμένο σημείο που βλέπετε πίσω μου, σε αυτό το μικρό κομματάκι, δεν έχει πέσει άσφαλτο σύμφωνα με τις πληροφορίες. Στο συγκεκριμένο σημείο, την ημέρα των εργασιών ασφαλτόστρωσης, υπήρχε κάποια σκαλωσιά. Έτσι, επιλέχθηκε να μείνει αυτό το σημείο κενό και σε μεταγενέστερο χρόνο να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Δεν μου κάνει εντύπωση σε αυτή τη χώρα. Σας κάνει εντύπωση? Όχι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται τίποτα σωστό και ολοκληρωμένο όπως πρέπει. Οπότε είναι αναμενόμενο σημείο. Ναι, είναι, δηλαδή θα μου έκανε εντύπωση αν ήταν κάτι σωστό. Έχω συνηθίσει δηλαδή αυτή την κατάσταση. Βλέπω την πόλη, εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά ζω χρόνια. Και βλέπω την πόλη, η οποία δεν τη βλέπω να εξελίσσεται σαν πόλη. Αφού ένα πασάλιμα είμαστε, γενικά. Δεν γίνεται έργο. Είστε απογοητευμένη από ό,τι ακούω. Ασφαλώς και είμαι απογοητευμένη. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε ο Δήμος να κάνει περισσότερα για το θέμα της οδοποίησης? Να κάνει περισσότερα γενικά για να ομορφύνει η πόλη. Γιατί είχαμε μια πολύ όμορφη πόλη, έχουμε μια πόλη βρώμικη καταρχήν. Και με κακό οδόστρωμα γενικά. Και εκεί που παρεμβαίνουμε, παρεμβαίνουμε και τα κάνουμε μισά από ό,τι φαίνεται. Τα πασαλίβουμε και είμαστε εντάξει. Σε άλλο σημείο έγινε ασφαλτόστρωση και στη συνέχεια έγιναν εργασίες. Έσκαψαν δηλαδή εκεί που μόλις είχε φτιαχτεί ο δρόμος. Τι να μου κάνει εντύπωση το χάλι της πόλης μου? Είναι δυνατόν να μην μου κάνει εντύπωση? Οι πολίτες πάντως κάνουν λόγο για αμπαλώματα και προχειροδουλειές και διαμαρτύρονται για την γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος της Πάτρας. Χαρακτηρίζουν την πόλη βρώμικη και το οδικό δίκτυο αναφέρουν πως είναι σε άθλια κατάσταση. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή. Ούτε οι δρόμοι, ούτε τα πάρκα σας. Δηλαδή, εγώ μένω μόνο δέντρη. Και έρχομαι και βλέπω, ας πούμε, σε όλη τη διαδρομή τις νησίδες, οι οποίες το χόρτο έχει φτάσει στα 2 μέτρα. Λέτε ότι η πόλη παλεύει με μπαλώματα? Με μπαλώματα, ναι. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένη. Θα ήθελα να δω κάτι. Δεν επιτρέπεται τώρα σε κεντρικά σημεία όπως είναι η πλατεία Γεωργίου, για παράδειγμα, να βλέπεις, να κάθεσαι να φας το παγωτό σου και να βλέπεις να υπάρχουν λάκκοι χωρίς τα δέντρα. Είναι πολλά. Δηλαδή, τι να παριθμίσω, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώνω. Αλλά δεν σας προξενεί και εντύπωση? Βλέπετε? Όχι. Έναν ασφαλιστικό, ναι, βλέπω... δρόμο, ένα κενό. Ναι. Σαν άνθρωπος, βέβαια το κρίνω και το κατακρίνω. Αλλά λέω εντάξει. Έτσι γίνεται πάντα σε αυτή τη χώρα. Μπαλώματα. Εγώ μένω στο Ρίο, που θεωρείται μια περιοχή ελίτ. Και έχουμε κάνει άπειρες αιτήσεις στο Δήμο για να μας φτιάξουν ένα δρόμο, όχι δικών μας. Είναι δημόσιος ο δρόμος. Δεν είναι ιδιωτικός. Με πολλές υποσχέσεις και πράξη δεν έχει γίνει.